Την ώρα που στο φιλοξένεια οι προετοιμασίες για την υποδοχή των ηγετών της ΜΕΤΣΕΒΕΝ έπαιρναν φωτιά, Νίκος Αναστασιάδης και Μανουέλ Μακρόν έθεταν τις βάσεις για ενίσχυση των σχέσεων Λευκωσίας-Παρισιού. Στις 4.30 το απόγευμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ένα θερμό εναγκαλισμό υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Γάλλο ομολογό του σε μια συνάντηση που συγκέντρωνε τα βλέμματα όλων. Κύπρος και Γαλλία μετά από μήνες εντατικών διαβουλεύσεων φαίνεται να έδωσαν τα χέρια και με τρεις συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, άμυνας και πολιτικής προχωρούν σε σοβαρή επέκταση της διμερούς του συνεργασίας. Από τα χείλη ωστόσο Αναστασιάδη Μακρόν δεν βγήκε ούτε λέξη, καθώς και οι δύο πλευρές συμφωνούν πως οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνουν στο Παρίσι, κατά την επικείμενη επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου το αμέσως επόμενο διάστημα. Τη συνάντηση με Μακρόν στο Προεδρικό προηγήθηκε το πρωί η ιστορική επίσκεψη του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Your visit today constitutes a historic moment for the relations of our two countries, since it's the first ever visit of a Portuguese Prime Minister to the Republic of Cyprus. Αμφότεροι Αναστασιάδης και Αντώνιο Κώστα υπογράμμισαν τις μακρόχρονα εξαιρετικές σχέσεις Λευκωσίας-Λισαβόνας, την πίστη τους για μια ισχυρή Ευρώπη, αλλά και την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν την μεταξύ τους συνεργασία. This visit opens a new chapter in our relations, bringing us even closer to the mutual benefit of our nations and prosperity of our peoples. Considering the structure of both economies, there is clear room for improvement, not only in traditional sectors, but also in more technological areas. Από την ατζέντα της συνάντησής τους δεν θα μπορούσε να λείπει το Κυπριακό, με τον Νίκο Αναστασιάδη να ενημερώνει τον Κώστα για τις προσπάθειες ΛΟΥΤ για συμφωνία επί των όρων αναφοράς. The vision of all Cypriots remains none other than to reach a viable and functional settlement that will reunite Cyprus in a truly independent and modern European state free of foreign interventions, troops and guarantees. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των Νοτίων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε το απόγευμα τετ-α-τετ με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, με τον οποίο συζήτησαν διμερή θέματα όπως η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και η κατασκευή του EastMed.